Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν στα μαχητικά F-16 που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία να εξοπλιστούν με πυράβλους αμερικανικής κατασκευής, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εξοπλίσουν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη F-16 που αποστέλλονται στην Ουκρανία με αμερικανικούς πυράβλους και άλλα προηγμένα όπλα. Η Δανία και η Ολλανδία ετοιμάζονται να στείλουν τα πρώτα αμερικανικά F-16 στην Ουκρανία αυτό το καλοκαίρι, ακολουθούμενα από το Βέλγιο και την Νορβηγία, αλλά μέχρι στιγμής η πηγή του κρίσιμου εοπλισμού του αεροσκάφους παραμένει άγνωστη, ανέφερε η εφημερίδα. Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εξοπλίσουν τα μαχητικά που μεταφέρουν στην Ουκρανία με πυράβλους αέρος εδάφους, κιτ καθοδήγησης βομβών ακρίβειας, πυράβλους αέρος-αέρος και βόμβες μικρής διαμέτρου. Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει το δικαίωμα του Κιέβου να χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα σε ρωσικό έδαφος μόνο σε απάντηση σε επιθέσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν αμερικανικά μαχητικά F-16 στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι αυτό το καλοκαίρι αυτά τα αεροπλάνα θα πετάξουν στην Ουκρανία. Πέρυσι η Ολλανδία και η Δανία συμφώνησαν να παράσχουν στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις μαχητικά F-16 και περίπου την ίδια περίοδο ξεκίνησε η εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων.